στον καθαρό και διεκδικητικό, όπως πάντα εδώ και χρόνια σταθερά, λόγω του Προέδρου. Λοιπόν, εγώ δουλεύω να σας δω μόνο σε ένα σημείο. Όχι από αυτά που δεν σχολιάζω, είπε, είναι καθαρός και διεκδικητικός, όπως σταθερά, είναι επιδόνιο ο λόγος του Προέδρου. Η κρίση είναι δεδομένη και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θέλω να σας δω, όπως είπα, σε ένα σημείο. Θέλω να θυμηθούμε κάτι που σας έλεγε ως Δήμαρχος, κάποιοι τότε αντιδρούσαν κάπως, αλλά το δείχνουν που λένε τα επίσημα στοιχεία. Αυτός ο εφιάλτης της σύμφεσης με τον οποίο είναι αντιμέτωπη όλη η χώρα, εμάς μας είχε έρθει 2 χρόνια νωρίτερα. Θυμάστε που σας τα έλεγε σε προηγούμενες πίστες. Κάποιοι αντιδρούσαν, αντιζητούσαν, αυτό δείχνουν σήμερα τα επίσημα στοιχεία, γιατί αυτά τα σχέδια με λίγη καθυστέρηση. 17% ανεργία που έχει η Δυτική Μακεδονία, ακριβώς αποτέλεσμα ότι πιάσαμε πρώτη τον πάτο πριν τον πιάσει η υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό σήμερα τι πάμε από το 17%. Επ' αυτού λοιπόν νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι δικαίωμά μας και η απέτησή μας να βγούμε μια ώρα αρχίτερα από την υπόλοιπη χώρα από αυτό το φαύλο γύρω. Και από αυτό το φαύλο κύριο δεν μπορούμε να βγούμε παρά μόνο με επενδύσεις. Αν με ρωτήσετε λοιπόν, για να είμαι απολύτως σύντομος, ως βουλευτή θα πω ότι όσο και αν σας φανεί περίεργο, σας ξενίζω ουσιαστικά, είμαι ικανοποιημένος σε ό,τι αφορά τον τόπο μας. Οι 3 μεγάλες καταστάσεις, οι 2 μεγάλες καταστάσεις μάλλον στον τον κόσμο μας φυγή, ήταν στον αέρα πριν τις εκλογές του 9. Όσοι ακούγατε ομιλίες ολωνών και ιδιαίτερα δικές μου που τους είπαν σε παρελθόμενα θέματα, θα το θυμάστε. Τις κατοχυρώσαμε μια πρωτοβουλία που πήρα τα Χριστούγεννα του 9. Είναι η νομική υποχρέωση της πολιτείας από τον Απρίλιο του 10. Εδώ και 10 μήνες. Ψηφίζει τις 15 μέρες με την κατάσταση ακρινής. Τι σημαίνει 3 μεγάλες καταστάσεις. Πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ δαπάνη και για μια σειρά από επαγγέλματα που σχετίζουν με την Ομοσπονδία, πολύ συγκεκριμένη κίνηση. Η Πτολεμαίδα 5. Επί 5 χρόνια δεν ήταν δυνατόν, η νέα μονάδα την Περιπατηρήτηση της Τεχνολογίας, δεν ήταν δυνατόν όλο πήγε να βγει στον αέρα και όλο τραβούσαν πίσω. Η νέα διοίκηση την έβγαλε στον αέρα τη μονάδα, 8 φλιβάρι με διαγωνισμός, έχει αρκετά προβλήματα πρέπει να σας πω. Δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί 8 φλιβάρι. Προφαλεύουμε πάνω στο παρακολουθούν από κοντά. Και κοντά σε αυτό ήρθαν και τα 600 εκατομμύρια με το φωτοβολταϊκό που ανήκει το εξήγηλε προχθές, να καταλάβει. Ο Πρωθυπουργός, σύντομα που στάζει για τις κυρίες πάλι, προφανώς πρόεδρε από μόνο μου δεν δίνει απάντηση. Όλο όμως αν τα μαζέψετε, μας κάνουν μόνο για τον ομό μας 2,5 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Πώς έδωσα και σαν προνομική εκκλησία με λόγια. Με λόγια δεν βγαίνεις. Μόνο με επενδύσεις συγκεκριμένες και με πράξεις βγαίνεις. Κάποιες από αυτές τις επενδύσεις είναι στα χέρια της πολιτείας και προκειμένου της ΔΕΗ. Γιατί και το φωτοβολταϊκό και το Λεβέδα 5 είναι στα χέρια της ΔΕΗ. Οι 3 μεγάλες καταστάσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία πολιτεία και ΔΕΗ, όπου έχει όμως ενεργό ρόλο και τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Κουζάνης 2 φορές και το Λεβέδα 9 για το Εορθέα. Ο Δήμος Εορθέας για την μαυροπηγή. Θα μπορούσα κι άλλα να μνημονεύω, αλλά ας μείνω σε αυτά που είναι το μεγάλο κάδρο. Εγώ θέλω να εκφράσω ελπίδα, αλλά και δέσμευση από την πλευρά μου, ότι ο Χρυνιάς θα αποδεισβέσει του χρόνου στην πίτα, σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα να μπορούμε ενώπιον όσους θα κάνουμε ένα προορισμό πού ακριβώς βρισκόμαστε. Τι έφτιαξε και δεν πήγαν γρήγορα, ή ποιους πρέπει να ευχαριστήσουν που πήγαν γρήγορα. Όλοι όμως πρόεδρε πρέπει να μπορούμε να δώσουμε ένα πολιτισμό του χρόνου πάνω σε αυτό το σημείο. Αρκετά ζητήματα έχουμε κάνει με το κέντρο, αρκετά έχουμε κάνει και με εμάς. Βλέπω τώρα τον πρόεδρο του Κουνουπιών, τον Δημήτρη Κοσμίδη. Εξαγγέλθηκαν χθες τα προγράμματα, τα νέα προγράμματα του ΟΕΦ και υπάρχει το πρόγραμμα της Γούνας και περιμένει ακόμα ο διοικητής του ΟΕΦ την πρότασή μας. Πρόεδρε, ακόμη περιμένει η πρότασή μας για να γίνει τον ολοκληρωμένο δρόμο Κοζάνης. Δηλαδή, ας μην ζητάνε όλα την κυβέρνηση, δηλαδή τον ολοκληρωμένο πρόγραμμα Γούνας για τη Διασωλιά,
Πήρα μια πρωτοβουλία γιατί υπόθηκε ότι δίθεν ήταν παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής κτλ. Που ξέρεις καλά, σας κάτω στο γραφείο. Πήραμε στον ΟΕΔ, υπάρχει πίσω και για μας, ακόμη περιμένουμε να πάμε φάγελο. Λοιπόν, και εμείς παρεξηγηθήκαμε, έχει χειραγγείλει που λένε. Προφανώς δεν μοιράζουν τις ευθύνες. Εγώ δεν αποδέχω τις φορικές τα φάγαμε όλοι μαζί τις ιστορίες. Κλιμακωτά πάνε, πυραμιδωτά πάνε οι ευθύνες. Όσο παραπάνω, τόσο μεγαλύτερες και ευθύνες. Τα γένια έχουν και χτένια. Καθαρές κουβέντες. Αλλά απλά θέλω να πω ότι, λοιπόν, ότι και εμείς πρέπει να κινηθούμε, όπως θα πρέπει να κινηθούμε, για να αξιοποιήσουμε τα νέα εργαλεία. Σε 10 μέρες το ΕΝΕΑΝ θα είναι γεγονός. Και σε 15 μέρες μπαίνει στη Βουλή και θα το συζητώ εγώ το νομοσχέδιο για τις βιομηχανικές περιοχές, βιοτεχνικές περιοχές, τα πάρκα. Πρέπει να σου πω ότι συνδυασμός ΕΤΕΑΝ και του νέου νόμου για τα πάρκα σημαίνει ότι θα μπορέσουμε, Δήμαρχε, πώς θα πούντος, ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε επιτέλους το ακαθόντες πρόβλημα που δεν μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις που μετεκαθίσαν το στο βιοτεχνικό πάρκο. Ήταν όλα τα λεμμένα, σε αυτό δεν μπορούσαμε να βρούμε λύση. Συνδυασμός ΕΤΕΑΝ και οργανωμένων περιοχών, αυτό ισχύει και για, έχω ενημερώσει και την κυρία Βρεζίλου στην Ορδαία, για την ΑΕΒΑΛ, αν θεσμοθετηθεί ως περιοχή δηλαδή, ότι θα μπορέσουν να βγάλουν χρηματοδοτικά εργαλεία και για πρώτη εγκατάσταση νέων επιχειρηματιών και για μέτρη εγκατάσταση υφισταμένων επιχειρήσεων σε αυτές τις οργανωμένες περιοχές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ σταματάω, είπε και αρκετά, νομίζω όμως είναι ζητήματα που και πραγματικά. Τα μεγάλα τα είπα, γιατί πραγματικά πάνω σε αυτά θέλω του χρόνου να μιλήσω ξανά στην πίτα, γιατί να είμαστε όλοι να τα ξαναπούμε, αλλά εκεί και πέρα υποχρέωση δική μας είναι να προηγούμε συγκεκριμένα. Εγώ θα είμαι εδώ και του χρόνου πρώτο Θεός για να προηγηθώ για ό,τι θέλετε να έχω και μόνος μου. Τα συγκεκριμένα ζητήματα πάνω στα οποία πρέπει να κρυφθεί η πολιτική και ο καθένας, η πολιτική με ίδιο κοινό μικροβιώτη και ο καθένας που πάει χωριστά βέβαια για το πόσο θα ενεργοποιηθεί ή όχι πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Πάνω σε εγώ θέλω να εκφράσω την πίστη μου και όχι την ευχή μου ότι ο στόχος που έχουμε να είμαστε η πρώτη περιοχή που θα βγει από το φάβρο κύκλο της σύνθεσης ακριβώς γιατί πήγαμε πρώτη. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Είναι αρκετές βέβαια οι προποθέσεις και δύσκολες, αλλά πιστεύω ότι του χρόνου θα μπορούμε να κοιταχτούμε πολύ καλύτερα. Με όλα αυτά σας εύχομαι καλή χρονιά και του χρόνου να είμαστε πάλι όλοι εδώ με υγεία και να είναι πολύ καλύτερες, πιο αισιόδοξες να φέρνουν οι μέρες που ξημερώνουν μια πίσω την άλλη για όλους τους κλάδους που εκφράζουν μέσα στις Ομοσπονδίες Επαγγελματιών και των Εθνών του Νομού Κοζάνης. Χρόνια πολλά.